πάμε σινεμά, βγαίνουμε και λίγο από το σπίτι μας. Δεν σαπίζουμε στις πλατφόρμες της οθόνης σπιτιού, έτσι. Σίγουρα δεν σαπίζουμε στις πλατφόρμες και τις οθόνες που έχουμε στο σπίτι μας. Σίγουρα όμως θα είναι καλό να σου αφήσουμε και ένα παραθυράκι να βλέπουμε και βίντεο DVD. Εγώ ακόμα το αγαπάω αυτό σαν μέσο. Την αμαρτία μου τη λέω, είμαι λίγο ρετρό. Πού θα πάμε? Και εγώ πηγαίνω και ψάχνω. Βίντεο κλαμπ. Ναι, ναι. Ποια γειτονιά, γιατί έχουν μείνει πλέον ούτε 200. Κυψέλη, οκ, μια χαρά. Στην Κυψέλη έχετε τρία σίγουρα. Τέλεια. Το κρατάμε ζωντανό. Τι θα δούμε στη μεγάλη οθόνη τώρα. Στη μεγάλη οθόνη. Αρκετές επιλογές για όλα τα γούστα. Θα ξεχωρίσουμε τις ταινίες. Μάλλον θα κάνουμε μια παρουσίαση συνολική των ταινιών που βγαίνουν αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάμε με την ταινία Εμείς, Ακίνητο ποτάμι, μια πολύ ωραία ελληνική πρόταση που πραγματικά μας παραπέμπει σε κινηματογράφο του Ταρκόφσκι. Το Free Solo που πήρε Όσκαρ καλύτερο ντοκιμαντέρ. Το Βερολίνο Αγαπώ που κάποιοι από τους τηλεθεατές μας είχαν τη δυνατότητα να δουν και την Avant Premier. Το Σε πόλεμο που είναι και η προσωπική. Ίσως πρότασή μου για αυτή την εβδομάδα, το Διερμηνέα και τα δύο πρόσωπα του νόμου στην αρχή. Και μετά ακολουθούμε με αποκλειστικές συνεντεύξεις και ένα βίντεο που έχουμε για μια ταινία που έχουμε ξεχωρίσει ακόμα. They won't stop until they kill us. Η κινηματογραφική εβδομάδα έχει πολλές και διαφορετικές επιλογές για όλα τα γούστα. Ας ξεκινήσουμε με το Εμείς. Η διαχρονική καταπίεση των Αφροαμερικανών σε πρώτο πλάνο, οι κοινές εμπνεύσεις από το σκαρικό τρέξε στο παρασκήνιο. Το Εμείς, μια ταινία κοινωνικοπολιτικού τρόμου, θυμίζει ένα εκτεταμένης διάρκειας επεισόδιο της ζώνης του Λυκόφωτος, που υπογραμμίζει κομψά ότι η μοναδική εχθρή του εαυτού μας είμαστε εμείς και η ευελιξία μας στο να διεκδικούμε τα αυτονόητα. Σε πόλεμο. Μια πολυεθνική αναγκάζει σε μακροχρόνια συνθηκολόγηση τους υπαλλήλους με αντάλλαγμα τη διατήρηση της θέσης τους στην εταιρεία σε εποχές κρίσης. Φυσικά δεν θα κρατήσει το λόγο της και έτσι η απάνθρωπη καπιταλιστική πραγματικότητα θα φέρει τους έχοντες και ανήμπορους σε έναν αέναο πόλεμο. 1.100 υπάλληλοι κινδυνεύουν να μείνουν στον δρόμο. Μας θυμίζει κάτι στην πρόσφατη ιστορία μας. Ο Διερμηνέας. Συνοδοιπόροι σε ένα ταξίδι με διαφορετικούς σκοπούς και ζωές συγκρούονται σε κοινό άξονα την απόδοση δικαιοσύνης για τα λάθη της ιστορίας που δεν μπορούν να διορθωθούν. Μαθήματα ζωής σε ένα γλυκόπικρο ευρωπαϊκή σκοπή οδηπορικό. Ακίνητο ποτάμι. Η σχεδόν αδικαιολόγητη εγκυμοσύνη της Άννας σε μια κουμόπολη της Σιβηρίας που έχει μετακομίσει πρόσφατα με τον άντρα της θα γίνει μια πολυεπίπεδη αλληγορία για τη θρησκεία, τις πανανθρώπινες αξίες και την πίστη. Ο Άγγελος Φρατζής υπογράφει την πιο όρημη κινηματογραφική αλληγορία της καριέρας του, χρησιμοποιώντας το τοπίο και τα πρόσωπα σαν αχαρτογράφητο, αναπόσπαστο κομμάτι ενός κόσμου χωρίς σύνορα. Μια θαραλέα ταινία που δεν πρέπει να χάσετε. Free Solo. Κερδίζει Όσκαρ καλύτερο ντοκιμαντέρ και κάνει αναρρίχηση κυριολεκτικά και μεταφορικά χωρίς ασφάλεια. Με προσεγμένες κινήσεις στις στιγμές που δείχνει να χάνεται η ισορροπία, το άψογα κινηματογραφημένο ντοκιμαντέρ θυμίζει μια ταινία αγωνίας που σε φέρνει αντιμέτωπο με τα διλήμματα του πρωταγωνιστή. Ας δούμε τώρα τα δύο πρόσωπα του νόμου. Ο σκηνοθέτης Κρέγκ Ζάλερ σκηνοθετεί τους Μελ Γκίψον και Βίντς Βον σε μια ταινία που περικυκλώνει την έννοια της διαφθοράς και επαναπροσδιορίζει τα όρια της. Πώς δύο υπηρέτες του νόμου, λόγω υπερβάλλοντα ζήλου, καταλήγουν διεφθαρμένη μπάτση. Η ταινία στα δύο πρώτα μέρη της φροντίζει να χτίσει ρεαλιστικούς χαρακτήρες που όταν θα έρθουν αντιμέτωποι με τη ληστεία του αιώνα θα αφήσουν το ρεαλισμό στις σφαίρες και τον παρούτι. Κάποιοι είχατε την τύχη να παρακολουθήσετε την επόμενη ταινία στην ειδική προβολή που κάναμε με την ΕΡΤ. Βερολίνος Αγαπώ. Η τέταρτη ταινία της σειράς μυθοπλαστικών αποσπασματικών παζλ μετά το Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Ρίο Ντε Τζανέιρο φτάνει στο Βερολίνο. Μέσα από 10 ιστορίες που ακουμπούν στο φάντασμα του Αγγέλου από τα φτερά του έρωτα, που σε κάνουν να θες να ταξιδέψεις άμεσα στην πόλη που εμπνεύστηκαν και ενέπνευσε τους καλλιτέχνες, είναι η βάση αυτής της ιστορίας. Η προσφυγική κρίση θα συναντήσει το ρομάντζο και η κοινωνική κριτική το χιούμορ. Αν ψάχνετε αφορμές για να αγαπήσετε τον Βερολίνο, αυτή η ταινία θα σας δώσει αρκετές. Σε λίγο θα σας μιλήσουμε για την επίθεση στη Βομβάη και το Vox Lux μέσα από τους πρωταγωνιστές τους. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Μια γενναία οδός γεύση. Μένουμε συντονισμένοι, Αλέξανδρο. Και έχουμε και το τιζεράκι μας για να πούμε ακριβώς για τα επόμενα θέματα. Επίθεση λοιπόν στη Βομβάη, μια ταινία με πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Τορόντο. Μας παραπέμπει στα πραγματικά γεγονότα που έγιναν το 2008 στο ξενοδοχείο Taj Mahal Palace στην Ινδία. Ένα τρομοκρατικό χτύπημα το οποίο πιθανότατα να το θυμόμαστε όλοι από τα δελτία ειδήσεων. Ο τρόπος που έχει κινηματογραφηθεί η ταινία είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατός και πάρα πολύ έντονος. Θα ακούσουμε και ελληνικά μέσα στην ταινία, γιατί προσπαθεί να μας βάλει μέσα στα δωμάτια των ανθρώπων που είχαν μείνει εκείνη την
βραδιά στο ξενοδοχείο και το πώς προσπάθησαν να αποδράσουν από μια κατάσταση η οποία ήταν πραγματικά εκτός ελέγχου. Έχει πολύ ωραία δράση, έχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Οι χαρακτήρες όμως δεν προλαβαίνουν να αναπτυχθούν με έναν τρόπο ώστε να πούμε ότι είναι πραγματικά ξεκάθαροι. Είχε προβληθεί νομίζω στο φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκη αυτή την ταινία, έτσι. Θα σε γελάσω. Θεσσαλονίκη έχω σταματήσει να πηγαίνω πάρα πολλά χρόνια. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Την πρεμιέρα την πάρω στην είχα δει στο φεστιβάλ του Τορόντο. Ας δούμε λοιπόν ένα βίντεο με τους πρωταγωνιστές και κάποια από τα γεγονότα έτσι, που φαίνονται λίγο πιο καθαρά. Να θυμηθούμε το τι συμβαίνει και να προτείνουμε την ταινία ακριβώς για το ρυθμό της και τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζει τα γεγονότα και όχι τόσο για τους ολοκληρωμένους, το είπαμε σωστά, χαρακτήρες. Welcome to the Taj. Thank you. Remember always, here at the Taj. Hope you'll have a good stay. Guest is God. Let's move. Under the table stand. This film is about the unlikely heroes at this hotel. Terrorists have laid siege to the landmark Taj Hotel. When the attacks happened, my whole family was just watching in terror. And I knew if they ever were going to tell this story about the bravery of the staff and the survivors, I really wanted to put my face to it. No more. You know how many there are where they are. Get through this, we must stick together. I'm just scared. We all are. Action! I play a waiter in the hotel. It represented a dream to a young man from the slums who didn't have anything. You would go to work and meet these incredible people, guests from Japan, from England, from USA. He's got a young child to feed and a wife. When faced with absolute terror, he rises to the challenge and becomes a man in the process and saves a lot of people. My kid was upstairs. Do you have a family? Yes. I hope to stay alive and see them. I play a character named David Duncan, a guy from America who finds himself in Mumbai the day of the attacks. He's got to get his son, he's got to get back to his wife, and survive this hellscape. Our guests are trapped all through the hotel. We should try and gather whoever we can. In Chef O'Broy, there is leadership. Everyone listen and please. He's one of the top chefs in the country, or maybe one of the top 10 in the world. So there's an authority that comes across. If we are together, we'll be fine. Later, he takes over the whole charge of saving these people's lives. If they hear us, we'll all die. There's a sense of reverence that you have to bring to it. We're dealing with people's lives. I hope more than anything else that the film does justice to the plight of the guests and the staff. Guest is God, sir. The beauty of Hotel Mumbai is that it focuses on the resilience of the human spirit and how strong and powerful we can be in the face of dire circumstances. It's suspenseful, it's emotional, it celebrates these real life heroics. These real people triumph over this great adversity. They really are heroes. Any of you have families at home? There is no shame in leaving. I've been here 35 years. This is my home. Αλέξανδρε, αυτός είναι ο ηθοποιός από το Slumdog Millionaire. Ναι, Πατέλ, ναι. Έκανε αρκετές απόπειρες να μπει δυναμικά στον αμερικανικό κινηματογράφο. Τον βλέπουμε όμως σε πάρα πολλούς ρόλους σε ανεξάρτητες παραγωγές ή ακόμα και σε αμερικανικές ταινίες. Και έχει γυρίσει και κάποια στην Ινδία, βέβαια. Που πάντοτε υποδύεται, αν όχι πάντοτε στο μεγαλύτερο μέρος, κάποιον ο οποίος σχετίζεται με την Ινδία. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η ερμηνεία του. Και καταφέρνει και προσθέτει ο ίδιος περισσότερα στοιχεία στον χαρακτήρα που, όπως είπαμε, είναι σχηματικά γραμμένο σε ένα μεγάλο βαθμό. Θα πάμε όμως στο Vox Lux, μια ακόμα ταινία που έκανε την πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας και ακολούθησε το Φεστιβάλ του Τορόντο. Στο Φεστιβάλ του Τορόντο, μάλιστα, συναντήσαμε τους πρωταγωνιστές και την Νάταλι Πόρτμαν και τον σκηνοθέτη, ο οποίος έχει ξεκινήσει ως ηθοποιός και μάλιστα μας χάρισε πριν κάποια χρόνια μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, Τη Γέννηση ενός Ηγέτη. Εδώ λοιπόν το Vox Lux είναι μια ειρωνική ματιά πάνω στο stardom και στο πώς κάποια τραγικά γεγονότα μπορούν να δώσουν όθηση σε ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά δεν έχει ταλέντο. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η κουβέντα μας με την Νάταλι Πόρτμαν, στο κατά πόσο μια ταλαντούχα ηθοποιός μπορεί να υποδηθεί ένα άτομο το οποίο έχει περιορισμένο ταλέντο και να μπορέσει να το κάνει χωρίς να μπει σε ευκολίες. Μέσα από την ταινία πάντως θα απαντηθούν κάποια ερωτήματα, θα ανοιχθούν ακόμα περισσότερα ερωτήματα σε σχέση με το πώς μια τρομοκρατική επίθεση, γιατί έτσι συνδέονται αυτές οι δύο ταινίες και γι' αυτό επέλεξα να ξεχωρίσουμε αυτά τα βίντεο. Ένα τρομοκρατικό χτύπημα σε ένα σχολείο δίνει όθηση σε ένα κορίτσι το οποίο ούτε τραγουδάει καλά, ούτε γράφει πολύ καλούς στίχους, να καταφέρει να γίνει ένα μεγάλο αστέρι, το οποίο μετά καταστρέφει σταδιακά τη ζωή της και επιλέγει και βρίσκει τρόπους να ξαναμπεί στο Star System. Έχει ενδιαφέρον στο σύνολό της ταινία.
είναι λίγο πιο ονειρικά φτιαγμένη και από την άλλη λίγο πιο διδακτική από ό,τι θα ήθελε, με αρκετά πετυχημένους υπαινιγμούς. Από ό,τι θα ήθελες. Από ό,τι θα ήθελε η ίδια. Όμως το σύνολό της είναι σίγουρα από τις προτάσεις που αξίζει να δούμε, και αξίζει να δούμε γιατί βλέπουμε από τις λίγες φορές η Νάταλι Πόρτμαν να κρατάει πάρα πολύ καλές ισορροπίες σε ρόλους οι οποίοι δεν είναι ακραίοι, ούτε είναι γραμμένοι πάνω της, ούτε έχουν το αβανταδόρικο σενάριο που θα μπορούσε να έχει μια ταινία που προσωπικά μπορεί να μην μου άρεσε ιδιαίτερα. Συζητούσαμε για αυτή και στο διάλειμμα, δηλαδή μιλάμε για τον Μαύρο Κύκνο. Αλλά που είναι ένας ρόλος ο οποίος σου δίνει τέλος πάντων ένα πάτημα για να μπορέσεις να φανείς πιο δυναμικά. Vox Lux λοιπόν η τελευταία ταινία που παρουσιάζουμε για αυτή την εβδομάδα. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω κάπου εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Πέμπτη. Για την άλλη Πέμπτη και πάλι στην παρέα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Why are you doing this? The movie starts with a very shocking scene, which a terrible thing happens. I won't share, you know, any more information. But if both of you were in a similar situation, how would you react? Oh, we don't know, right? Yeah, I think it's impossible to know. I think people normally, I've definitely thought about it because of the fact that there was a lot of discussion when we were screening early cuts of the film and stuff, and people are like, well, this is how I would react. And I think it's a bit impossible to say. I mean, because usually when people are in shock, they don't really do anything. I mean, they often just freeze. I'm not sure. Unfortunately, this seems to be something that people are more and more prepared for. I mean, I know it was very disturbing to hear so many kids this year that had shootings in their schools say, well, we felt like one was going to happen here, and then it did. I mean, that's just perverse, and we have to do something about it. I wish you'd disappear. Now I've seen enough of your dirty love. Natalie, your younger actually self in the film, has a very bizarre dream about her dreaming that she's on a tunnel and she's waiting, you know, for what's going to happen. And because I believe that dreams are telling us a lot of things about ourselves, is there a dream that it comes repeatedly to you and it has a small story to say about you? I think that might be too personal question. Not going to be psychoanalyzed on live TV. but yeah, it's a very interesting dream in the story, and I love that kind of thing in movies that can just be interpreted in you know, infinite ways. Jude Law's character is not allowed to curse at all in the film, even for very small things. But because in general, when we're cursing something, it's something that we have in our soul and we want to take it out. Is there something that you would easily, without any consequences, curse about? These are good questions. Really flattering. I curse a lot, so I mean, I don't think the bar is too high for me. Yeah, I'm the fucking worst. You're kicking things off in your hometown. This is a culmination of my life's work so far. You know, we worked on it for 2 years before bringing it to the public. Why 2 years? Well, the year before that, I was under a lot of stress after my accident. Even though she is not a really talented person, as also the narrator says, a very talented actress had to portray her. So how easy or difficult was that for you? Well, it was pretty easy not to be that talented a singer. I think that's part of the sort of like pop machine, mm-hmm. that, you know, it definitely requires a lot of hard work, mm-hmm. and a lot of production and a lot of people helping make it possible, and kind of just like working hard can make it plausible.